Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να απαντάει πάντοτε στην ιστορία του, μέσα στα γήπεδα, και ποτέ να μην χρησιμοποιεί τα κανάλια για να λασπολογεί εις βάρος των διαιτητών και των ομάδων. Την άποψη αυτή υποστήριζε στο παρελθόν ο επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού Σάββας Θεοδωρίδης, αποθεώνοντας διαιτητές και ΕΠΟ και βάλλοντας κατά των αντιπάλων του. Τα είναι ανθρώπινα τα λάθη αυτά των διαιτητών. Εγώ τα δέχομαι. Δεν έχει σημασία που κερδίζαμε 3-0, αλλά να σταματήσει πια αυτή η καραμέλα της διαιτησίας. Είναι ντροπή. Αυτό το παραμύθι πρέπει να σταματήσει το συντομότερο με τη διαιτησία, διότι εκθέτει και το ένα μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός και τον κύριο Αλαφούζο ότι δίνω άλοθη γιατί δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Και ότι θέλει, λέει, καλό είναι κάποτε να επέμβουν οι αθλητικοί δικαστές για να πούν τα πράγματα στη θέση τους, διότι έχει παραγίνει αυτό το κακό. Τάβανε με τον κύριο Μάνδαλο, με τον κύριο Σπάθα. Μάθαμε τώρα με το παραμικρό να αμφισβητούμε του διαιτητά. Δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι υπέρ της ελληνικής διαιτησίας. Ας συνεχίσουμε έτσι. Άλλοι θα εκτίθενται συνέχεια. Καμία σχέση Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός διδάσκει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι θέλουνε? Να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, να ρίχνουν τόνους λάσπη στον Ολυμπιακό, να βγαίνουν εκείνοι και να λένε, να εκφοβίζουν τους διαιτητές, να λένε για τον κάθε διαιτητή ό,τι θέλουνε. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να λέμε ο καθένας να κάνει το διαιτητή και να παίρνει αποφάσεις. Καήκαμε τότε. Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, και μετά την παρέμβαση των FIFA και UEFA αλλά και την αποκατάσταση της νομιμότητας, η στάση του άλλαξε και ξεκίνησε να κάνει αυτά που επί σειρά ετών κατηγορούσε τους αντιπάλους του. Σήμερα αυτός ο κύριος δεν μας φύριξε 3 μπέναλτι καταφανέστατα. Καταφανέστατα, ξέρετε. Δηλαδή είναι ντροπή πια, έσχος. Αυτούς τους διαιτητάς θα τους διαγράψουν. Το Στυλιάρα που ήταν σήμερα είναι από τους χειρότερους διαιτητάς. Η ελληνική διαιτησία είναι τραγική, ειδικά για τον Ολυμπιακό. Το μπέναλτι αυτό, ποιος διαιτητής θα μπορούσε να το δώσει όταν δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά την πλάτη του ποδοσφαιριστού. Τίποτα άλλο. Θα αρχίσω από το VAR. Αυτό το δράμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν ξέρουν τα κακά της μοίρας τους πώς να το χειριστούν. Χαλάνε την έξι του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Αυτά δεν είναι διαιτησίες. Τα έχω πει ότι στερείται η Ελλάς από διαιτητάς. Ανάλογη και η στάση του απέναντι στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Είναι δραματική κατάσταση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την ελληνική διαιτησία. Και να ξέρουν όλοι οι κύριοι της ΚΕΔ. Δεν έχουν να φοβηθούν κανέναν. Είναι αυτόνομοι μέσα εκεί. Μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν μπορεί να τους κουμπίσει κανένας. Δεν χρωστάω εγώ τίποτα για αυτούς να πληρώνει ο Ολυμπιακός ή ο πρόεδρος όλες τις αηδίες που κάνουν και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Και να κάθεται να καμαρώνουν η Επιτροπή Διαιτησίας, ο κύριος, πώς τον λένε, Τριτσόνης, Κουκουολάκης, ο Δέδες, όλοι αυτοί εκεί πέρα. Τι κάνουνε? Παίρνουν μόνο τους παχυλούς μισθούς και εδώ νεκρώνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά και οι αντιφάσεις τους στο θέμα των ξένων διαιτητών. Φωνάζαμε να έρθουν ξένοι διαιτητές. Εγώ προσωπικά το έκανα 10 φορές δηλώσεις σε ξένους διαιτητές. Εύχομαι να έρθουν ξένοι διαιτητές. Έμαθα ότι ο Γερμανός αυτός είναι τρίτης κατηγορίας. Ο κύριος Περέιρα σίγουρα θα ανακατεύεται με τους διαιτητές και όλους αυτούς και μας φέρνει ό,τι μπακατέλα υπάρχει στην Ευρώπη. Γι' αυτό τον άνθρωπο έχουμε χάσει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος για τον Περέιρα. Δεν πρέπει να κάθεται στην Ελλάδα ούτε στιγμή. Αυτός μαζί με τον Κοντονή και κάτι άλλο είναι οι νεκροθάφτες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ο μόνος που στέκεται όρθιος και αντί να τον προσέξουν, δεν λένε να τον προσέξουν, να τον παίζουν 50-50% είναι μόνο Ολυμπιακός. Τι τον θέλουνε το Φερέ? Έχουμε φαγωθεί. Και τον άλλο, το Φούσεκ, πώς το λένε. Αυτοί πρέπει να πάρουν δρόμο και να φύγουν. Δεν αντέχεται αυτή η ιστορία με τη διαιτησία. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη από διαιτησίες. Διώξε τους, κύριε Υφυπουργέ. Τώρα είναι καιρός. Διώξτε τους να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο καθένας θα παίξει με τις δυνάμεις του και εκεί θα φανεί η πραγματική αξία. Βλέπετε, εγώ δεν κριτικάρω.